Το Πολεμικό Ναυτικό αποφάσισε τι πλοία θέλει με μια ενδιάμεση λύση για τη θωράκιση του Αιγαίου καθώ η ναυπήγηση και ο εξυγχρονισμό νέων θα αποδώσουν το 2025 με 2026, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό επιδίωκε άμεση λύση σε ένα με ενάμιση χρόνο από σήμερα. Όπω έγινε γνωστό σήμερα, αυτό απλά σημαίνει ότι τελικά θα σπάσει το πρόγραμμα νέων φρεγατών με αποδέσμευση τη ενδιάμεση λύση από τον νικητή του προγράμματο που φτάνει συνολικά ακόμα και τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού είχε μεταβεί στην Ολλανδία για να επιθεωρήσει πλοία και αποφάσισε ότι από όλα τα προσφερόμενα πλοία στη διεθνή αγορά, η προσφορότερη λύση είναι οι υπάρχουσε αντιαεροπορικέ φρεγάτε M-Class του Ολλανδικού Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό που πιθανότατα θα γίνει είναι το hot transfer, δηλαδή αντί το πολεμικό ναυτικό να πάρει ένα πλοίο παροπλισμένο το οποίο να πρέπει να το επαναφέρει σε υπηρεσία, παίρνει απευθεία πλοίο σε υπηρεσία τώρα με μόνη προπόθεση να προηγηθεί εκπαίδευση του πληρώματο. Οι Ολλανδοί ζητούν 70 εκατομμύρια ευρώ για το κάθε πλοίο και πρόκειται για καλή τιμή, αλλά το πολεμικό ναυτικό εκτιμά ότι η τιμή μπορεί να συμπιεστεί περαιτέρω με στόχο να διατεθούν 100 εκατομμύρια ευρώ και για τι δύο φρεγάτε. Δωράκι τη Ολλανδία στην πώληση θα είναι ένα ναρκοθυρευτικό του Ολλανδικού πολεμικού ναυτικού σε αντικατάσταση του Καλιστό που χάσαμε τον Οκτώβριο του 2020 στη όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο πλοίο μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Περαιτέρω ανοίγει και η πόρτα για κάτι άλλο. Το Ολλανδικό ο Πολεμικό Ναυτικό αποσύρει πλοία, ολοκένουργια ουσιαστικά, ελήψη προσωπικού, καθώ ο προπολογισμό για την άμυνα έχει μειωθεί με πιο πρόσφατο το αποβατικό δεξαμενόπλιο. Ακόμα υπάρχουν στη σειρά δυο λόγιε φρεγάτε του Βελγικού Πολεμικού Ναυτικού που είναι ουσιαστικά συνδεδεμένο με το Ολλανδικό, και αν αποσυρθούν, είμαστε οι πρώτοι υποψήφιοι πελάτε.